Από την αρχή μέχρι το τέλος της Παντησιών συναντούσες 3 σημεία με δεντράκια. Τώρα συναντάς μόνο 2. Γεια χαρά. Είμαι ο Ούρφουλσλακ από το Κρανίου Τόπος, το πρώην παρκάκι στην Κύπρου και Παντησίων. Ο Δήμαρχος που προστατεύει τα πλαστικά αλλά κόβει τα αληθινά δέντρα έστειλε συνεργείο στις 4 η ώρα το βράδυ να τα κόψει για να βρεθούν οι κάτοικοι προτατελεσμένων. Όταν οι κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν, ο Δήμαρχος έκανε αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα. Έστειλε τα ΜΑΤ. Την επόμενη μέρα, όταν συνεχίστηκαν οι διαμαρτυρίες, έστειλε και τους χρυσαυγίτες. Έχουν έρθει χρυσαυγίτες εδώ πέρα. Και φυσικά επιδόθηκε σε ένα μπαράζ ψεύδους και προπαγάνδας. Είπε πως θα φυτέψει τα ίδια δέντρα πάνω από το ιδιωτικό πάρκινγκ που σχεδιάζει να χτίσει. Ο γεωπόνος Κώστας Τάτσης όμως τον διαψεύδει σε μια συνέντευξή του στο TV χωρίς σύνορα, λέγοντας πως δεν μπορούν να φυτευτούν μεγάλα δέντρα διότι κινδυνεύει η στατική του υπόγειου κτηρίου. Μπορούν να φυτευτούν μόνο μικρά δεντράκια με λεπτό κορμό, άρα και με ελάχιστες δυνατότητες συγκράτησης ρήπων και διοξιδίου του άνθρακα. Έχουν κατατεθεί μηνύσεις και οργανωθεί διάφορες διαμαρτυρίες από τους κατοίκους. Είναι τρομερές εικόνες. Απίστευτες εικόνες. Και πριν εδώ πέρα ήταν μια όαση. Μια μικρή όαση μέσα σε αυτό το... μέσα σε μια από τις πιο βαριά πυκνοκατοικημένες περιοχές της Ελλάδας. Η εικόνα που παρουσιάζει αυτή τη στιγμή το παρκάκι είναι θλιβερή. Είναι απίστευτη. Έχει μόνο λάσπες και πάνω στις λάσπες σημάδια από ρόδες από μπουλντόζες. Βοηθήστε όπως μπορείτε. Δεν μπορεί για τις μίζες τους να μας κόβουν την ανάσα. Απ' την πυκνοκατοικημένη τσιμεντούπολη, Ούρφουλσλακ. Εκεί που φύτρωνε φλισκούνι κι άγρια μέντα και έβγαζε γη το πρώτο της κυκλάμινο, τώρα χωριάτες παζαρεύουν τα τσιμέντα και τα πουλιά πέφτουν νεκρά στην ύψη καμίνο.